Φαίνεται ότι έγιναν επεισόδια. Πάμε κατευθείαν τηλεφωνικό στο Λουκά Σπαθάρη. Έχει το ρεπορτάζ. Έχουμε και τα πρώτα πλάνα. Λουκά, ορίστε. Καλησπέρα, Χρήστε, κυρίες και κύριοι. Από τη Λεμεσό, επεισόδια σημειώθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο πάνω στο Σολομονίδη, στη Λεμεσό, σε εκδήλωση με θέμα προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού και επανένωσης της Κύπρου, στην οποία ο μιλητής ήταν ο Τουρκοκύπριος, ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ Αλί Τσαλάτ. Τα επεισόδια άρχισαν γύρω στις 5.30 όταν μια ομάδα από Ελαμίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτιστικό κέντρο και μπούκαραν γύρω στις 7.30 όπως είπαμε, απαιτητικές διαθέσεις, προσπαθώντας να ανοίξουν την πόρτα της αίθουσας όπου γινόταν η διάλεξη. Αμέσως ειδοποιήθηκε περισσότερη αστυνομία. Αξίζει να αναφερθεί ότι αρχικά ήταν λίγοι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο μέρος και έτσι τα μέλη του ΕΛΑΜ που ήταν αρκετοί πέτυχαν τον αρχικό στόχο τους, ωστόσο αποθήκηκαν από τους αστυνομικούς. Συγκεντρώθηκαν περισσότερα άτομα καθώς και περισσότεροι αστυνομικοί. Δημιουργήθηκαν κάποια επεισόδια προς τα έξω, γύρω στις 8.30 μερίδα από τους παρευρισκόμενους, από τους διαδηλωτές που βρίσκονταν έξω, κατόρθωσαν να ανοίξουν μια από την πλαϊνή είσοδο του πολιτιστικού κέντρου και έριξαν, σύμφωνα με την αστυνομία, εντός της αίθουσας ένα αναμένο πυρσό, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε ακριβώς δίπλα από τον Αμερικανό πρέσβη που βρισκόταν στο χώρο. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν μεμονωμένα έξω από την αίθουσα μέχρι που αποχώρησαν τα μέλη της ΕΛΑΜ. Τώρα, μισό λεπτάκι, Λουκά, για να καταλάβουμε. Δηλαδή, επειδή το να συγκεντρώνεται κανείς είναι δικαίωμά του. Ποια είναι το θέλω της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ποιο είναι? Ποια είναι η απέτηση δηλαδή εκεί των διαδηλωτών, των συγκεντρωμένων? Να λιτσάρουν τον κύριο Τσαλάτ, αυτό είναι? Να μην γίνει εκδήλωση στην Λεμεσό, δεδομένου ότι δεν έχει λυθεί το Κυπριακό και τα είχαν και με τον Μεχμέτ Αλί Τσαλάτ, ο οποίος τον θεωρούν ένα από τους υπαίτιους της εισβολής και καγώς ήρθε στην ελεύθερη και να μιλήσει για επανένωση, δεδομένου ότι το νησί μας είναι μοιρασμένο. Αυτή ήταν η απέτηση και αυτές ήταν και κάποιες από τις δόσεις που πήραμε έξω από τους διαμαρτυρόμενους. Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία ή εξακολουθεί να υπάρχει ένταση? Πριν από λίγα λεπτά, πριν από περίπου μισή ώρα, είχαν αποχωρήσει τα μέλη του ΕΛΑΜ αφού είπαν τον εθνικό ύμνο. Ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι έγιναν πριν από λίγο και συλλήψεις μετά που άρχισαν να υβρίζουν κάποιοι εξ αυτών. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Λουκά Σπαθάρη. Θα μείνω για λίγο.